Καλησπέρα. Πρωτοχρονιά του 2020 και έχουμε φτάσει αισίως στο βραδινό vlog, το οποίο έχει την τον απίθανο τίτλο «Έκανα σχέση από το Tinder». Το Tinder, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι μια εφαρμογή γνωριμιών που συνήθως είναι πάνω στα κινητά τηλέφωνα ή στα tablets, όπου μπαίνεις μέσα, βλέπεις φωτογραφίες ανθρώπων, το προφίλ που στην ουσία έχει φωτογραφίες περισσότερο το προφίλ, και άμα σ' αρέσουν οι φωτογραφίες του ανθρώπου που βλέπεις, κάνεις swipe right, δηλαδή κάνεις το δάχτυλο έτσι και πάει δεξιά η φωτογραφία, αν δεν σας αρέσει κάνεις swipe left, πάει αριστερά, και όταν δύο άνθρωποι έχουν κάνει swipe right και δυο στις φωτογραφίες του αλλού, τότε είναι match και μπορούν να συνομιλήσουν μέσω μηνυμάτων. Αυτό το app, αυτό το εφαρμογίδιο χρησιμοποιείται κυρίως, τουλάχιστον στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά νομίζω και στο εξωτερικό, για γνωριμίες επιφανειακές, για γνωριμίες για ένα απόγευμα, για μια βραδιά. Θέλω απόψε να γνωρίσω κάποιον, μπαίνω στο Tinder, κάνω swipe right, swipe left και γνωρίζω, αλλά δεν γνωρίζω για σχέση, γνωρίζω για ταραβέρισμα, ταραβέρι. Και γι' αυτό λέω είναι απίθανος ο τίτλος «Έκανα σχέση από το Tinder». Χαίρετε κυρία Θέκλα, χαίρετε, καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Παρακολουθώ τα βίντεο σας ή τις εκπομπές που εμφανίζεστε από καιρό, και πάντα προσφεύγω σε αυτές όταν τα βρίσκω σκούρα. Ξεκινώ λέγοντας ότι έχω μια επιρρέπεια στις δύσκολες σχέσεις και ότι το γνωρίζω αυτό. Είμαι μια γυναίκα 30 χρονών. Βρίσκεις τον εαυτό σου ότι σε τραβάνε οι δύσκολες σχέσεις λοιπόν και έχεις αυτογνωσία. Αυτό είναι καλό. Μόνο καλό μπορεί να είναι αυτογνωσία, να γνωρίζουμε τι κάνουμε συνήθως ή πώς λειτουργούμε. Πριν ένα χρόνο είχα γνωρίσει ένα άνδρα μέσω του γνωστού Tinder. Σπάνια το χρησιμοποιώ, αλλά έτυχε τότε. Είμαι σίγουρη ότι όλοι οι ελεύθεροι, και άνδρες και γυναίκες, να μην πω και αρκετοί παντρεμένοι, έχουμε δοκιμάσει ή έχουν δοκιμάσει το Tinder. Εγώ παραδέχομαι ότι πρωτού γνωρίσω τον Παναγιώτη, μπήκα 2-3 φορές και το δοκίμασα. Να δω πώς είναι. Αυτός που γνώρισα ήταν στα 30 φεύγα, εγώ με 30. Όταν συναντηθήκαμε, από το πρώτο δεκάλεπτο και για τους δύο, ήταν σαν να συναντούσαμε το άλλο μας μισό. Χημεία απίστευτη. Μιλούσαμε ακατάπαυστα. Συμπλήρωνε ο ένας τις φράσεις του άλλου. Κοινά γούστα, γέλια και αδιανόητη έλξη. Αυτή η αδιανόητη έλξη εμένα με προβληματίζει πάντα, όταν από την αρχή υπάρχει έντονη αδιανόητη έλξη. Το πράγμα συνεχίστηκε πολύ καλά. Κανονίσαμε άμεσα δεύτερο και τρίτο ραντεβού και μόνη και με παρέα δική μου, όχι δική του παρέα, δική σου. Βγήκαμε άλλες 4 φορές, μια φορά τη βδομάδα πάνω κάτω, κάναμε σεξ, όλα μια χαρά και από το καλό στο καλύτερο. Άρα ξεκίνησατε πολύ δυναμικά, τα μούτρα. Να σημειωθείτε σε αυτό το σημείο ότι ο Χ, ο άγνωστος Χ, ήταν φουλ ενθουσιώδης, ενώ ότι δεν σταματούσε να μου λέει πόσο με θαυμάζει για την ομορφιά μου, την εξυπνάδα μου κτλ. Μου έλεγε ότι μαζί θα γυρίσουμε τον κόσμο κτλ. Αλλά τότε δεν είχα προβληματιστεί. Με την έννοια ότι ήταν σχετικά νωρίς για αυτά, γιατί η έλξη και ο ενθουσιασμός ήταν αμοιβαία. Αλήθεια, πρέπει να προβληματιζόμαστε όταν από τις πρώτες μέρες, από τον πρώτο καιρό, από τις πρώτες εβδομάδες έρχεται ο άλλος και σου μπαστάζει τον ουρανό μετάστρα. Ή άλλοι. Κάπου εκεί ξαφνικά άρχισε ένας πιο αργός ρυθμός, μια κάμψη. Χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάτι αρνητικό. Με τον Χ να μην παίρνει τηλέφωνο μετά το μάτσο που παρακολούθησε για να βρεθούμε όπως είχε πει. Να με ξεσηκώνει να πάμε σε μια συναυλία και στο τέλος να μην πηγαίνουμε γιατί δεν έδειξε αρκετή όρεξη, με αποκορύφωμα να χαθεί επικοινωνία για ένα δεκαήμερο σχεδόν. Wow. Δηλαδή, όπως γρήγορα φούσκωσε τον μπαλόνι, έτσι γρήγορα ξεφούσκωσε, σαν να μπήξε καρφίτσα. Όταν επικοινώνησα εγώ, μου είπε ότι είναι κρεβατωμένος και με τις πατερίτσες του, καθώς μόλις είχε κάνει μια ορθοπαιδική εγχείρηση. Εγχείρηση για την οποία φυσικά γνώριζα από καιρό, χωρίς όμως να με είχε ειδοποιήσει τελικά ότι θα την έκανε τάδε μέρα και ώρα. Η επικοινωνία βάραινε σιγά σιγά όσο αυτός ανάρωνε, και όταν αναρωτήθηκα σχετικά, μου είπε να μην ανησυχώ για κάτι, και απλά ήταν σε δύσκολη φάση γιατί μόλις τελείωνε με αυτό το πόδι θα έμπαινε να κάνει και το δεύτερο πόδι. Κάτι που επίσης το γνώριζα και δεν ήταν και στα καλά του. Επικοινωνία όμως μειωνόταν ακόμα περισσότερο. Επίσης δεν είχαμε συναντηθεί καθόλου. Εγώ είχα μείνει σε αυτό που μου είχε πει. Αλλά μετά από δίμηνο που πήγαινε έτσι, το ρώτησα πια αν υπάρχει διάθεση από μεριά του να συνεχιστεί κάτι μεταξύ μας ή όχι. Τότε μου είπε πως μπορεί να του αρέσω πολύ και να με συμπαθεί, αλλά ότι δεν ήταν σε φάση για κάτι τέτοιο.
Δεν ρώτησα παραπάνω και δεν μιλήσαμε μετά από αυτό για ένα μήνα, ώσπου του έστειλα με μια αφορμή εγώ. Όχι καμία σχέση με πριν, φουλ ενθουσιώδης και φιλικός, φλερτάραμε, επικοινωνούσαμε παιχνιδιάρικα και σε πολλές περιπτώσεις μου πετούσε να πάμε εκεί και να κοιμηθούμε μαζί και τα λοιπά, αλλά χωρίς να βρεθούμε ποτέ. Πάντα υπήρχε μια καλή δικαιολογία. Εγχείρηση και ανάρρωση του δεύτερου ποδιού, κανονισμένο ταξίδι από καιρό με φίλους, όταν μπορούσα εγώ να βρεθούμε κλπ. Επειδή είχα προβληματιστεί και μετά από πολύ ψάξιμο στα social media, καθώς το προφίλ δεν έβρισκε φωτό με γυναίκες, βρήκα, βάζοντας μια φίλη μου να κάνει έτοιμα σε μια από τις κοπέλες που υποψιαζόμουν, ότι είχε πάει ένα Σαββατοκύριακο με τη συγκεκριμένη σε ένα νησί. Αυτή είχε ανεβάσει φωτό που ήταν οι δυο τους σχεδόν αγκαλιά. Κατάλαβα ότι είχαν πάει και κάπου εξωτερικό μαζί. Και να σημειωθεί πως με το που είχε πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα μετά από αυτό το ταξίδι, μου είχε στείλει μήνυμα για να μου πει πως είχε περάσει και να μου στείλει πολλά φιλιά. Εγώ τότε φυσικά δεν ήξερα ότι είχε πάει μαζί της. Λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του στέλνω ένα πολύ έντονο μήνυμα, να μην με αντιμετωπίζει σαν ηλίθεια κτλ, ότι δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ μαζί του, χωρίς να του λέω προφανώς για αυτό που είδα. Ο ίδιος πήγε να αντιλέξει κάτι, μα μου και τα λοιπά, αλλά δεν του εξήγησα τίποτα παραπάνω και δεν απάντησα περαιτέρω. Καλά του κάνεις. Το βράδυ της μέρας που του στείλα το μήνυμα, η κοπέλα κατέβασε τη φωτό. Εγώ για ένα μήνα και κάτι από τότε ασχολήθηκα με άλλους άνδρες, χωρίς τίποτα ιδιαίτερο. Και έβλεπα τον Χ να παρακολουθεί αδιαλείπτως το τι ανεβάζω. Ξέρετε τα stories. Ναι, ξέρουμε τα stories που βλέπετε και βλέπουν τα stories σας. Κάτι που δεν το έκανε πριν. Να κάνει like και τα λοιπά και τότε μπήκα στον πειρασμό να κοιτάξω και είδα ότι πλέον δεν είναι φίλη με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Το έστειλα μήνυμα τότε να μου δώσει ένα σκουλαρίκι από ένα ζευγάρι που είχα ξεχάσει στο σπίτι του. Το ξέρω, γελία δικαιολογία και ακόμα πιο γελίο τότε το έστειλα. Όχι τότε μου απάντησε ότι θα το ψάξει, ότι σίγουρα το έχει δει κάπου και ότι θέλει πολύ να μου το δώσει αν δεν είμαι ακόμα θυμωμένη. Άρχισε να μου λέει στο άσχετο ότι πάντως τα βρίσκαμε σε πολλά και ότι στο σεξ ταιριάζαμε και ότι πάντα του το έβγαζα εγώ αυτό χωρίς δεύτερη σκέψη κτλ. Έχει πολλά κτλ αυτή η ιστορία κτλ κτλ κτλ. Το ρώτησα αν μου το έδειξε ποτέ αυτό. Μου είπε πως η αλήθεια ήταν πως όχι και ρώτησε αν μπορεί να επανορθώσει. Του είπα μπορείς να δούμε. Μου έστειλε ξανά μήνυμα πριν φύγω για διακοπές. Μιλούσαμε και όσο ήμουν στις διακοπές μου έλεγε πολύ γλυκά πράγματα και ερωτόλογα. Με ρωτούσε πότε γυρνάω και όταν γύρισα τελικά, περνάει μια εβδομάδα και αυτός τίποτα. Ρώτησα αν το βρήκε τελικά το σκουλαρίκι και μου απάντησε πως δεν το βρήκε και συγγνώμη με χαζοαυτοκόλλητα κτλ. Φυσικά κτλ. Περνάει δεύτερη εβδομάδα τίποτα. Βλέπω στο καπάκι ότι αυτή η κοπέλα που λέγαμε ξεκινά να τον ακολουθεί και πάλι στο Instagram. Και αυτός ανταποδίδει. Το ρωτάω τελικά το θέμα όλο και όλο ήταν για το σκουλαρίκι. Και άντε για μένα που το ήθελα αλλά και για σένα. Δεν απαντάει και εγώ τον σβήνω από όλα τα social γιατί έχω τόση ένταση από όλο αυτό το κρύο ζέστη. Απορώ πως άντεξες φιλενάδο πραγματικά. Από όλο αυτό το κρύο ζέστη και την αναμονή και νιώθω ότι δεν μπορώ να πεμπλακώσω βλέπω ή ξέρω ότι βλέπει εμένα. Είναι μάστιγα παλιά αυτό με τα social όντως είναι. Πείτε μου πώς αξιολογείτε την κατάσταση. Πείτε μου κατάμουτρα τι ακριβώς κάνει μαζί μου, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πρέπει να αποκοπώ και ψάχνω τη δύναμη για να μην λυγίσω. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Εγώ στη φίλη τότε, επειδή είχε σταλεί τέλη Αυγούστου αυτό το mail, της έγραψα. Παίρνει σειρά και vlog. Δεν το είχα διαβάσει. Κάτσε το διαβάσω προχθές, ενώ ετοιμαζόμουν για να κάνω τα vlogs και λέω, καλά, ξεκάθαρα, αυτό στάχε με την άλλη. Είναι πάρα πολύ πιθανόν αυτός ο τύπος που γνώρισες από το Tinder να τα είχε με την άλλη την κοπελιά σε μια νερόβραστη σχέση σίγουρα για να σου λέει ότι εμείς ταιριάζαμε στο σεξ και εσύ μου το έβγαζες κλπ. Δεν σου το είπε από την αρχή ότι εγώ είμαι με άλλη. Και αυτός ήταν και ο λόγος που κάνε πίσω και όταν έκανε εγχειρήσεις εσύ δεν ήσουν εκεί γιατί επίσημη θα πάει η φιλενάδα εκεί που είναι αυτός που έχει κάνει την επέμβαση θα πάει η αυτή και περίμενα, της λέω θα κάνω να κάνω την επιστολή και λέει ωραία που θα κάνετε την επιστολή. Update τώρα καινούριο. Εν τω μεταξύ, έχει περάσει τόσο καιρό. Εγώ με το συγκεκριμένο παιδί βγαίνω κανονικά και συνεχόμενα εδώ και 3 μήνες. Και είναι ωραία. Πιο καλά από ό,τι πίστευα. Με θεματάκια βέβαια όσον αφορά το αν έχουμε κανονική σχέση ή κάτι πιο χαλαρό. Από μεριά του προβληματισμού, είσαι σίγουρη.
Και τέλος πάντων, εγώ πιο συνειδητοποιημένη, προσπαθώ και βλέπω πως νιώθω και αν είμαι ok με αυτά που μου δίνει. Α, θα ακούσω με πολύ προσοχή όσα μου πείτε, ευχαριστώ πολύ. Και απαντάω, ρωτάω εγώ, με την άλλη τι έγινε? Έχει κόψει εντελώς επαφή από τότε και όχι εξαιτίας μου. Τον πίεζε να προχωρήσει η σχέση και κάπου εκεί διακόπηκε το πράγμα. Και λέει, φίλοι, δεν είμαι ok. Θέλω να δω αν είμαι ok με αυτά που μου δίνει. Δεν θέλω να παρασύρομαι γιατί έχω μεσολαβήσει και όλα αυτά και θέλω να δω πώς πάει το πράγμα μέχρι... Έχω στο νου μου ότι είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και τα χειρότερα. Λοιπόν, φιλενάδα, τα κατάφερες και έκανε σχέση με τον άγνωστο Χ από το Tinder. Ποια είναι τα πράγματα που γνωρίζουμε σίγουρα για αυτόν τον άγνωστο Χ? Γνωρίζουμε σίγουρα ότι είναι ικανός να λέει ψέματα. Σίγουρα. Το γνωρίζουμε σίγουρα, το έχει αποδείξει. Δεν μας είπε για την άλλη την κοπέλα, απέκρυψε την ύπαρξή της κτλ. Επίσης γνωρίζουμε σίγουρα ότι έχει δυσκολία στο να κάνει σοβαρή σχέση. Γιατί έγραψες και για την άλλη την κοπέλα, έχει κόψει εντελώς επαφή από τότε και όχι εξαιτίας μου. Τον πίεζε να προχωρήσει σχέση και κάπου εκεί διακόπηκε το πράγμα. Και εσύ τώρα λες ότι είσαι σίγουρη πως έχετε σχέση, αλλά ότι αυτός έχει θεματάκια όσον αφορά το αν έχουμε κανονική σχέση ή κάτι πιο χαλαρό. Έχει προβληματισμό. Λοιπόν, φιλενάδα, το Tinder είναι για γνωριμίες του ενός απογεύματος και της μίας βραδιάς. Που είσαι και πάρα πολύ τυχερή αν πας να κάνεις γνωριμία του ενός απογεύματος και της μίας βραδιάς και να υπάρχει έντονη χημεία από την αρχή και να μπορέσεις να το κόψεις εκεί και να μην προχωρήσεις παρακάτω. Όμως, επειδή είμαστε άνθρωποι και επειδή έχουμε συναισθήματα και επειδή αυτή η ρημάδα, η οξυτοκίνη, η οκυτοκίνη που εκκρίνεται από τον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης μας επηρεάζει όλους, και άνδρες και γυναίκες. Η λεγόμενη ορμόνη της αγάπης, η νευροδιαβιβαστής της αγάπης. Περιπλέκονται τα πράγματα. Περιπλέκονται. Δηλαδή, έγκυν κακή ιδέα με την έννοια του ότι και οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούμε να κάνουμε σεξ χωρίς συναίσθημα, μόνο με το πάθος. Μπορούμε, όλοι μπορούμε. Είναι η διαπαιδαγώγησή μας που μας διδάσκει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σεξ χωρίς συναίσθημα, χωρίς να είμαστε ερωτευμένοι. Μπορούμε να κάνουμε σεξ με άνθρωπο που μας ελκύει ερωτικά, που υπάρχει πάθος. Χωρίς να σημαίνει ότι το επιλέγουμε όλο αυτό το πράγμα ή ότι είναι κάτι το οποίο είναι καλή ιδέα να το κάνουμε. Μπορούμε όμως. Λοιπόν, το Tinder είναι ένα app στο οποίο μπαίνεις για να περάσεις το απόγευμά σου ή τη βραδιά σου. Δεν είναι ένα app στο οποίο μπαίνεις για να βρεις την αγάπη της ζωής σου. Εσύ λες ότι σπάνια το χρησιμοποιείς και τυχαία το χρησιμοποιείς εκείνη την περίοδο. Νομίζω, δεν θα μιλήσω για άνδρες και γυναίκες, γιατί διαφωνώ κάθετα με την άποψη ότι όλοι οι άνδρες λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και όλες οι γυναίκες λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Διαφωνώ κάθετα με την άποψη ότι όλοι οι άνδρες θέλουν μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσεις και ότι όλες οι γυναίκες είναι συναισθηματικές. Διαφωνώ κάθετα με αυτό. Νομίζω ότι αυτοί που είναι πιο συναισθηματικοί, που είναι πιο ολοκληρωμένες προσωπικότητες, που είναι πιο διατεθειμένοι και ανοιχτοί για να φτιάξουν μια ερωτική σχέση, που είναι ανοιχτή η ψυχούλα τους και η καρδιά τους, όταν μπαίνουν στο Tinder, έστω και αν μπουν για λίγο ή μπαίνουν περιέργεια, πάντα ψάχνουν για να βρουν το άλλο τους μισό. Ενώ αυτοί οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλουν να κάνουν σχέση ή φοβούνται να κάνουν σχέση ή έχουν και δίποτε κόλλημα που δεν θέλουν ή δεν μπορούν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαγνώσω τον καθένα ή δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει στη ζωή του καθενός. Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα για να κάνουν σκέτο σεξ χωρίς δεσμεύσεις, ακόμη και γνωρίσουν έναν άνθρωπο να είναι πολύ κατάλληλος για αυτούς, δυσκολεύονται να κάνουν σχέση. Τώρα βέβαια είσαι 3 μήνες με αυτόν τον τύπο και η γνωριμία σας μετράει πάνω από 6 μήνες. Είναι σαφές πως όταν τον γνώρισε αυτός είχε παρεδώσει τα ραβέρια με την άλλη την κοπέλα. Η οποία άλλη κοπέλα δεν μας φταίει σε τίποτα. Η άλλη κοπέλα ήταν προηγουμένως στη ζωή του. Φυσικά ούτε και εσύ της φταίει σε κάτι γιατί δεν γνώριζες την ύπαρξή της όταν τον γνώρισες. Τι να σου πω ρε φιλενάδα. Νομίζω ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνεις μία μονογαμική σχέση είναι να είσαι μονογαμικός. Κάτι Σοφία είπα τώρα, έγραψα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνεις μονογαμική σχέση πρέπει να είσαι μονογαμικός. Είναι αυτός ο άνθρωπος μονογαμικός? Μια ερώτηση. Μονογαμικοί μπορούμε να είμαστε όλοι και πολυγαμικοί μπορούμε να είμαστε όλοι.
Εγώ θεωρώ ότι η ανθρώπινη φύση ενέχει και την πολυγαμικότητα και την μονογαμικότητα και είναι θέμα ψυχοσυναισθηματικής ορίμανσης, είναι θέμα αρχών και αξιών, είναι θέμα τοποθέτησης στη ζωή, η επιλογή του να είσαι πολυγαμικός ή μονογαμικός. Το να είσαι πολυγαμικός έρχεται ελεύθερα, αυθόρμητα, μέσα στα γονίδια μας. Το να είσαι μονογαμικός είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή, η οποία γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι καλλιεργημένοι. Δεν μπορεί ο καθένας να πάρει αυτή την επιλογή. Γιατί σημαίνει κιόλας ότι ένας άνθρωπος που αποφασίζει να είναι πολυγαμικός σημαίνει ότι θα αντικρούει τους πειρασμούς, δεν θα μπαίνει στο Tinder εφόσον έχει σχέση. Είδατε και εγώ προηγουμένως είπα, έτυχε να το χρησιμοποιήσω 1-2 φορές στο Tinder όταν ήμουν ελεύθερη πρωτού γνωρίσω τον Παναγιώτη και εννοείται ότι δεν έκανα σχέση από το Tinder και εννοείται ότι δεν βρήκα τον άντρα της ζωής μου από τον Tinder. Τον άντρα της ζωής μου τον βρήκα, με βρήκε στο Twitter, στο οποίο Twitter δεν είναι για εγκομενικά, τουλάχιστον έτσι νόμιζα εγώ. Και ήταν, η ιστορία είναι γνωστή ότι αρχίσαμε να μιλάμε και κάναμε πλάκες και μετά σιγά σιγά μιλήσαμε στο τηλέφωνο και γνωριστήκαμε καλύτερα. Δεν είχα μπει εκεί στο Twitter για γνωριμία. Αν και έχει που το κάνω φαντάζομαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχει σχέση τώρα με αυτόν τον άνθρωπο, έχει σχέση 3 μήνες, η οποία έχει ξεκινήσει με έναν ορθόδοξο τρόπο. Υπήρξαν ανορθόδοξα στοιχεία στην αρχή της σχέσης. Η γνώμη μου είναι να το δείξει αυτό το βίντεο, εάν θέλεις και αν μπορείς και αν τολμάς, και να καθίσετε μαζί να συζητήσετε. Και θα σας είναι πάρα πολύ χρήσιμο και το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Θα σας είναι πολύ χρήσιμο να καθίσετε, να διαβάσετε μαζί το βιβλίο, να διαβάσετε εκείνο το κεφάλαιο που μιλάει για τους παίχτες και τις παίχτριες, το κεφάλαιο για τους ανθρώπους που αγαπούν αλλού, και να κάνετε μια πολύ ειλικρινή συζήτηση. Εσύ είσαι ειλικρινής απέναντί του, να είναι και αυτός απέναντί σου, για το πού βρισκόταν όταν γνωριστήκατε, για ποιο λόγο μπήκε μέσα στο Tinder, πώς λειτουργήσε μαζί σου, πώς λειτουργήσε με την προηγούμενη την κοπέλα και γενικά τι ιστορικό έχει. Γιατί είναι και μεγαλύτερος σου, είναι 30 φεύγα. Είναι 30 φεύγα και εσύ φαίνεσαι πιο ωρίμη από αυτόν. Έστω και αν έχεις μια, και ας σε τραβάνε οι δύσκολες σχέσεις, παρόλα αυτά έχεις μια ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα η οποία διαφαίνεται και στον τρόπο γραφής σου. Την αγάπη μου, καλή χρονιά να έχουμε το 2020 και κάτσετε να μιλήσετε ανοιχτά, δεν κακό, δεν κακό. Και θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμο για σας το να δείτε και ένα ψυχολόγο από κοντά. Επίσης μπορείτε να βρείτε και το βιβλίο μου «Και οι άνδρες έχουν ψυχή, δυνάμεις και αδυναμίες του ισχυρού φύλου», το οποίο είναι δωρεάν σε flipbook στην ιστοσελίδα μου theklapetridou.com, ή στείλε μου ένα mail να σου στείλω το link του βιβλίου. Υπάρχει και, και στην περιγραφή του βίντεο «Χριστουγεννιάτικο couples vlog» που κάναμε τον Παναγιώτη, γιατί κυκλοφόρησε τη μέρα των Χριστουγέννων δωρεάν σε flipbook το βιβλίο μου αυτό στην ιστοσελίδα μου. Και αυτό μπορεί να σας βοηθήσει, γιατί και αυτό μιλάει πολύ για το πώς λειτουργούν οι άνδρες και πώς σκέφτονται στις σχέσεις τους κλπ. Την αγάπη μου. Καλό βράδυ.